οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Προϊόντα και υπηρεσίες θα ανατιμηθούν μεγαλώνοντας την πίεση στα εισοδήματα. Μπαράζ αυξήσεων από το καλοκαίρι και στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Η απελευθέρωση που αναμένεται από το 2013 φέρνει πιο κοντά νέες αυξήσεις από τον Ιούλιο, τις οποίες θα αποφασίσει η νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Όλα αυξανόνται, τι να πούμε. Μαύρα και άραχνα. Σωτηρία ποτέ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αυξήσεις στα τιμολόγια τον Ιούλιο θα κυμανθούν από 10 έως 12%, ενώ στα δύο εξάμηνα του 2013 από 5 έως 8% αντίστοιχα. Θα αυξήσουν και τον αέρα που αναπνέουμε. Θα φορολογούν. Απλά. Τέτραμελής οικογένεια που καταναλώνει 1.600 κιλοβατόρες το τετράμινο θα πληρώσει από 222,6 ευρώ σήμερα, 250 ευρώ τον Ιούλιο, δηλαδή 27,4 ευρώ το τετράμινο ή 82 ευρώ το χρόνο, ενώ ο λογαριασμός θα φτάσει με τη διπλή αύξηση του 2013 στα 300 ευρώ. Μιλάμε για την απελευθέρωση των τιμολογίων χαμηλής τάσης, βεβαίως με την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών που έχει ήδη θεσμοθετηθεί και ισχύει. Τα ποσοστά της αύξησης αναμένεται να αποφασιστούν στα τέλη Ιουνίου, ώστε σε πρώτη φάση να εξομοιωθούν τα ελλείμματα με τις ζημίες σε συνδυασμό με τη διαφορά τιμής μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. Πόσο μπορεί να κάνει κανείς οικονομία, κάνουμε όσο μπορούμε. Την τελευταία πενταετία, πάντως, έχουν γίνει στα τιμολόγια της ΔΕΗ συνολικά 17 αυξήσεις. 5 αφορούν το ρεύμα που αγγίζουν συνολικά το 40%, 3 αυξήσεις ΦΠΑ από 9 στο 13% και ακόμη 9 λοιπές αυξήσεις της τάξεως του 5%. Πέρσι, οι φτωχοί καταναλωτές πλήρωσαν συν 43 εκατομμύρια και οι πλούσιοι γλίτωσαν 19. Από τις αυξήσεις, όπως υπόσχονται από τη ΔΕΗ, δεν θα επηρεαστούν οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια για την απελευθέρωση των τιμολογίων και κατ' επέκταση για τις αυξήσεις. Είτε θα γίνουν σε δύο φάσεις, είτε ανάλογα με την κατηγορία και το προφίλ του καταναλωτή. Τα ποσοστά της αύξησης θα αποφασιστούν από τη ΔΕΗ σε συνεννόηση με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Νίκο, σε μια χώρα που πολλοί και πολλά δεν λειτουργούν σωστά και στην ώρα τους, η ΔΕΗ